παγκόσμια μέρα της πνευμονίας είναι μια ευκαιρία να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην πρόληψη, να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας που μπορεί να σώσει ζωές. Έτσι λοιπόν ας δούμε ποια είναι τα εμβόλια τα οποία υπολείπονται να κάνουμε ανάλογα με την ηλικία μας και με τις συνοσιρότητες που πιθανά έχουμε. Ας το προγραμματίσουμε και ας σκεφτούμε, ας θυμηθούμε ότι είναι ένας τρόπος όχι μόνο να προλάβουμε την πνευμονία αλλά και να σιγουρέψουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα μετά λόγω της αντίστασης στα αντιβιωτικά που έχουμε δυστυχώς στην Ελλάδα. Η πνευμονία είναι μια σημαντική αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο και αφορά όλους μας, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να νοσήσει από πνευμονία. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της πνευμονίας έχει σκοπό την επαγρύπνηση εναντίον αυτού του νοσήματος και την ενημέρωση του κοινού, καθότι υπάρχουν και προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα που μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον αντίκτυπο που έχει το νόσημα αυτό στην κοινωνία. Συνίσταται να εμβολιαστούν με το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου οι άνθρωποι που έχουν αυξημένο κίνδυνο να προσληφθούν από πνευμονογκογική πνευμονία. Και αυτοί είναι οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα βρέφη, οι άνθρωποι που έχουν συνυπάρχοντα νοσήματα όπως αναπνευστικές παθήσεις, καρδιολογικές παθήσεις, οι ανοσοκατασταλμένοι όπως οι άρρωστοι που έχουν HIV, λαμβάνουν χημειοθεραπεία και οι καπνιστές. Η πνευμονία είναι μια θανατηφόρα νόσος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Όταν έχουμε συμπτώματα λοιμόξεως στο αναπνευστικό, όπως είναι πυρετός, βήχας που επιμένει, κόπωση, ρίγη ή δύσπνοια, συμβουλευτείτε στο γιατρό σας. Μην παίρνετε φάρμακα μόνοι σας. Για να πάρετε την κατάλληλη αγωγή για να την αντιμετωπίσουμε σωστά.